Το πατροπαράδοτο έθιμο της Μυλίνας εδώ και 29 χρόνια τιμά και γιορτάζει ο οικισμός της Κίρκης. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης, κυρία Γκυρτζή Καΐ Καρούλα, η οποία θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την γιορτή αυτή την παραδοσιακή, η οποία έχει γίνει πλέον θεσμός για τον οικισμό της Κίρκης και κάθε χρόνο παρευρίσκονται όλο και περισσότερο πλήθος κόσμου σε αυτήν την παραδοσιακή γιορτή. Κυρία Καΐ, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για ακόμη μία χρονιά, λοιπόν, έφτασε ο καιρός να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αυτή εορτή. Να πούμε ότι θα γίνει αυτή την Κυριακή, 18 Αυγούστου. Πώς πάνε οι προετοιμασίες? Είμαστε ακριβώς στη διαδικασία της προετοιμασίας. Συγκεντρώσαμε τα υλικά. Είμαστε έτοιμοι. Αύριο βράδυ θα ψήσουμε τις μυλίνες μας, τις πίτες μας. Οπότε την Κυριακή θα είμαστε πανέτοιμοι να περιμένουμε να υποδεχτούμε τον κόσμο που θα μας επισκεφτεί. Πόσος κόσμος, πόσες γυναίκες περίπου συμμετέχουν στο έθιμο αυτό από την προεργασία ακόμη του εθίμου που γίνεται με την παραδοσιακή σας και τη διάσημη πίτα τη Μυλίνα? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμή, σε αυτή τη στιγμή δουλεύει το ΔΣ του Συλλόγου. Είμαστε εμείς που θα μεταφέρουμε όλα τα υλικά, θα τα συγκεντρώσουμε. Αύριο το απόγευμα, από τις 4 και μετά, θα ξεκινήσει η διαδικασία της Παρασκευής. Μάλιστα. Συμμετέχουν όλες οι γυναίκες και οι άντρες που είναι στο χωριό και κάποιοι που έρχονται βέβαια συγχωριανοί που μένουν στην Αλεξανδρούπολη ή στην Κομωτινή και έρχονται για να μας βοηθήσουν, γιατί χρειάζονται πολλά χέρια για την διαδικασία αυτή. Χρειαζόμαστε μεγάλη βοήθεια, είναι η αλήθεια. Όπως ξέρετε, ο πληθυσμός φθήνει κάθε χρόνο, είμαστε όλο και λιγότεροι. Ωστόσο, προσπαθούμε να τα καταφέρουμε και νομίζω ότι τα καταφέρουμε και φέτος. Ο νεαρός πληθυσμός συμμετέχει στις παραδοσιακές αυτές διοργανώσεις του οικισμού? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, οι κάτοικοι στα χωριά πια που έχουν μείνει είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουμε κάποιους νέους που έρχονται απ' έξω που είναι η καταγωγή τους από το χωριό, από την Κίρκη, και μας βοηθούν. Οι περισσότεροι είμαστε λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, ας πούμε. Και οι άντρες του χωριού βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί τους χρειαζόμαστε, μας είναι απαραίτητοι για σε όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας και αύριο και την Κυριακή και στη διαδικασία του ψησίματος της Μυλίνας, γιατί εκεί χρειαζόμαστε τα ανδρικά χέρια, είναι η αλήθεια. Είναι δύσκολη η διαδικασία το να γυρίσει την πίτα στα καυτά τα σινιά που την κάνουμε στα μεγάλα τα ψιά. Αυτή τη δουλειά την αναλαμβάνουν οι άντρες και η βοήθειά τους πραγματικά είναι πολύτιμη. Μάλιστα. Ας περάσουμε τώρα στο μουσικοχορευτικό κομμάτι της μεγάλης αυτής παραδοσιακής εκδήλωσης του γλεντιού, ας πούμε. Φέτος, πώς θα διασκεδάσουμε? Συνδυάζουμε γεύση και μουσική και χορό. Κάθε χρόνο έχουμε την Ευρύτικη Ζυγιά, τους ξέρετε νομίζω όλοι. Είναι μια ομάδα νεαρών παιδιών οι οποίοι κρατάνε πάρα πολύ σταθερά την μουσική μας παράδοση. Παίζουν με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη, κάνουν αυτό και το μεταδίδουν στον κόσμο. Μεταδίδουν τη μουσική και τα τραγούδια, τα παραδοσιακά της Θράκης σε όλο τον κόσμο που συμμετέχει. Και βέβαια θα χορέψουν οι Ακρίτες, ένα χορευτικό συγκρότημα επίσης πολύ γνωστό της πόλης μας, που χωρίς αυτούς πια δεν νοούμε να κάνουμε γιορτή της Μυλίνας. Μας θυμούν και έρχονται κάθε χρόνο αυλοκερδώς, συμμετέχουν, δίνουν κέφι, δίνουν ρυθμό σε όλη αυτή τη γιορτή, ξεσηκώνουν τον κόσμο για να χορέψει, χορεύουν μαζί τους, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν στο γλέντι μας. Μάλιστα. Την περσινή χρονιά να πούμε ότι η προσέλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς ξεπέρασε τα χιλιάτομα. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν παρευρέθηκε στον οικισμό της Κίρκης για να δοκιμάσει την πατροπαράδοτη κυρκαλιώτικη πίτα, την Μυλίνα, φτιαγμένη από τα χέρια των γυναικών και φυσικά να διασκεδάσει στο μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Φέτος πώς αναμένουμε να κινηθεί η κίνηση του κόσμου? Φαντάζομαι ότι θα έχουμε κόσμο και φέτος. Ο κόσμος είναι η αλήθεια ότι μας τιμά. Έρχεται, έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση κάθε χρόνο. Νομίζω ότι περνάνε καλά όσοι έρθουν, γεύονται την Μυλίνα που είναι ιδιαίτερη και νομίζω ότι είναι μοναδική όπως τη φτιάχνουμε εμείς. Οπότε τους αρέσει, είναι άνθρωποι που έρχονται και κάθε χρόνο. Δεν θέλουν να παραλείψουν καμία γιορτή της Μυλίνας, γιατί τους αρέσει ακριβώς όλη η διαδικασία και η γεύση βέβαια και η μουσική που θα έχουμε. Και φυσικά το περιβάλλον. Λοιπόν, μας τιμούν και είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, γιατί εμείς
θέλουμε να φιλοξενήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ξέρετε, κάνουμε γύρω στις 3.500-4.000 κομμάτια πίτας για να προσφέρουμε στον κόσμο. Και πέραν αυτού και πολλά άλλα ευαίσματα που έχουμε, μας παρέχουν και κάποια οι χορηγοί μας που έχουμε μεγάλους χορηγούς. Και έτσι ίσως δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη και ακριβώς με το πνεύμα της φιλοξενίας που διαθέτουμε στο χωριό μας, νομίζω. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση, να προσκαλέσουμε τον κόσμο λοιπόν ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Το κανάλι σας, ειδικά που κάθε φορά σε όλες τις εκδηλώσεις είναι χορηγός επικοινωνίας, ότι συμμετέχετε στη γιορτή μας είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μας. Και έτσι λοιπόν να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο την Κυριακή το βράδυ, γύρω στις 9 θα ξεκινήσουμε, να είναι εκεί, να είναι μαζί μας, θα περάσουμε πράγματι όμορφα. Έχουμε ένα υπέροχο περιβάλλον, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα, θα χρειαστούν και καμιά ζακετούλα για το βράδυ. Και θα τους προσφέρουμε την αγάπη μας, τη φιλοξενία μας, μαζί με τη γεύση και τη μουσική που θα έχουμε εκείνο το βράδυ. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας περιμένω. Να είστε καλά.